Μεγάλη είναι η διαφορά τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει στην δεύτερη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ. Στη μέτρηση επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του Κυριακού Μητσοτάκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώ τον εμπιστεύονται οι πολίτε ω Πρωθυπουργό σε ποσοστό τεράστιο σε σχέση με του λοιπού πολιτικού αρχηγού. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο κινείται σε ποσοστά κοντά σε εκείνα των εθνικών εκλογών, αλλά ανεβάζει και όλα στα ποσοστά τη σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Αντιθέτω, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει και άλλο, σχ δύο μονάδες ενώ το Πασόκ συνεχίζει να ανεβαίνει όπως και το ΚΚΕ. Στη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλο τη ΣΑΛΚΟ, Κώστα Παναγόπουλο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, αποτυπώνεται επίση το πόσο επηρεάζει τα νοικοκυριά το ράλι στι τιμέ τροφίμων. Το πόσο εμπιστεύεται ο πολίτη τα μέτρα τη κυβέρνηση στην αντιμετώπιση τη ακριβία. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κινείται 34,1% από 32,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 13,5% από 15,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ με 12,7% και το ΚΚΕ με 8,6% ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Ερωτηθεί σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλκο, Κώστας Παναγόπουλος ανέφερε ότι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία θα εκείνη το 38%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 15%, το ΠΑΣΟΚ κοντά στο 14% και το ΚΚΕ κοντά στο 10%. Οι πολίτες επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 37%, δείχνοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπό του παραμένει αδιατάρακτη. Τον Στέφανο Κασελάκη απαντά το 8%, τον Νίκο Ανδρουλάκη 7%, ενώ κανέναν απαντά το εντυπωσιακό 30%. Η ακρίβεια παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα για τους ερωτηθέντες. Το 46% απαντά ότι δεν βοηθούν καθόλου τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Το 33% απαντά λίγο.